Λέγεται η Κρήτη στον καύσωνα διαρκεία με τα σραντάρια να κάνουν την εμφάνισή του από νωρί το πρωί σε δεκάδε περιοχέ του νησιού, με πολίτε και επισκέπτε να παραμένουν σε δροσερά μέρη για την αποφυγή τυχόν δυσάρεσων καταστάσεων, ενώ άλλοι επίλεξαν παραλία για δροσερέ βουτιέ. Η κατάσταση είναι αφόρητη με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και του 45 βαθμού Κελσίου στι βουκολέ Χανίων στη μία και το μεσημέρι, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, ενώ 42 βαθμού καταγράφηκαν στον Αλικιανό Χανίων και στην πλώρα Ηρακλείου. Σαραντάρι, πώ αντέξαμε σήμερα. Αλλά τώρα θα πάω σπίτι, να κάτσω στην δροσιά, να βγω μέχρι το βράδυ. Σαραντάρι, ναι, και θα πάει μέχρι 43 σήμερα, θα την παλέψουμε. Άλλε είναι οι κάψε. Άμα δεν έχουμε χρήματα, είναι αυτή είναι η κάψα. <laughs> τώρα εντάξει όλα. Ξέρω τι θα αντιμετωπίσω. Ένα σπίτι να καίει, ε, οι καναπέδε να καίνε. Να πάμε να μπούμε στα αρκοντήσια να τρωτσερέψαμε. Καμίνη και η περιοχή της Μεσαράς. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στις μοίρες, όπου λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο Ιδράργυρος καρφάλωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου. Βάζω το πρωί αυτό και το μεσημέρι πάλι το άλλο. Αυτό γίνεται μουσιαμα. Καφεδάκι, air condition. Γιατί ο ήλιος δεν κάνει αστεία. Λοιπόν, και προστατευόμαστε όσο μπορούμε. Το χειμώνα έχουμε το κρύο, το καλοκαίρι έχουμε το ζέστη. Σήμερα λέει πως θα πάει 45. Όποιοι δεν έχουν δουλειά είναι καλύτερα να κάτσουν στα σπίτια τους. Άμα έχουμε νεράκι, ένα το κρατούμενο, ερκοντήσιο. Από τις 10 η ώρα και μετά η ζέστη δεν παλεύεται. Έχουν αλλάξει καιροί, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να είμαστε πιο προετοιμασμένοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα επιβιώσουμε. Ενώ όσοι εργάζονται στα θερμοκήπια δυνοπαθούν. Καθώ η θερμοκρασία άγγιξε του 50 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε θερμοκήπιο στην περιοχή Μαυροκεφάλα Γαλλιά, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα 11 και κάτι να αγγίζει του 50 βαθμού Κελσίου. Από τι 6 το πρωί μέχρι τι 3 η ώρα το απόγευμα. Δεν έχουμε ωράρια, δεν μπορούμε να σταματήσουμε, γιατί όπω βλέπετε οι πιπεριζέ είναι όλε κόκκινε. Και άμα δεν τις κόψουμε θα ρίξουν και θα μαλακώνουν και θα τι πετάξουμε. Είναι που δεν έχουν τιμή. Θα πετάξουμε και αυτά τα λίγα που θα πάρουμε. Ναι, κάνει πολύ ζέστη. Δύο μισή είναι το φύγω με σπίτι. Στι μοίρε επικράτησε το πρωί αναστάτωση, καθώ τουρίστρια έπεσε δύο φορέ το έδαφο εξαιτία κακοτεχνία αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών, με ασθενοφόρο να σπέβδει άμεσα στο σημείο. Εδώ πέρα η κυρία μπροστά μα εδώ έπεσε κάτω και έχασε τι αισθήσει τη. Σηκώθηκε λίγο, ξανά έπεσε εκεί πέρα και τη μαζέψανε. Εν μέσω καύσωνα και χωρί νερό, λόγω βλάβη σε γεώτρηση, η κατάσταση είναι εφιαλτική για του δημότε στα καπαριανά. Δεν έχουμε νερό πέντε μέρε. Πέντε μέρες Καθόλου νερό. Σταγόνα νερό δεν τρέχουν οι βρίστε. Πηγαίνω από το ζαρό, παίρνω με τα βυτία με τι κανίστρε στο νερό, για να έχουμε τουλάχιστον νερό να δοσιζόμαστε. Σήμερα το πρωί πλήθηκα με εμφιαλωμένο νερό. Η διοκτήτη καφενείου προσφέρει στιγμέ δροσιά στου αμώνε καθώς με λάση χωρίχνει νερό στο δάπεδο ανασυχνά χρονικά διαστήματα, ενώ οι ανεμιστήρες στις καφετέριες έχουν πάρει φωτιά. Ε, προσπαθούμε. Α. Έχει τώρα τέσσερις μέρες πολύ ζέστη. Όλοι στη θάλασσα και μπάνιο και παγωμένο νερό. Ε, εμείς έχουμε μάθει και από παλιά και δεν έχουμε πρόβλημα. Γύρω στη μία το μεσημέρι η θερμοκρασία άγγιξε τους 43 βαθμούς στους Αγίους Πάντες Χανίων, τους 42 βαθμούς στη Γόρτινα και τους 41 βαθμούς στη Βαγιονιά. το έχουμε, εμείς το έχουμε συνηθίσει. Αλλά δεν μα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σε πληρή ετοιμότητα βρίσκονται Δήμοι για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων, με του ειδικού να καλούν τι ευπαθεί ομάδε να αποφεύγουν τι άσκοπε μετακινήσει.